Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακόμη ένα βράδυ μέσα σε σκηνές και σε αυτοκίνητα πέρασαν οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας. Περισσότερα από 500 σπίτια έχουν κρυθεί μη κατοικήσιμα, ενώ σήμερα φτάνουν στην περιοχή και τα πρώτα τροχόσπιτα. Την εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθούν οι σεισμολόγοι που δεν αποκλείουν την εκδήλωση και νέων ισχυρών μετασεισμών. Άλλο ένα βράδυ σε σκηνές και αυτοκίνητα πέρασαν οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας που χτυπήθηκαν από τα Ρίχτερ και έχουν να αντιμετωπίσουν και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμη μια νύχτα γολγοθάς για τους κατοίκους στο Μεσοχώρι. Θα διανυκτερεύσουν μέσα στις σκηνές με απίστευτο κρύο και πολλή υγρασία. Φοβόμαστε, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Πάρα πολύ φόβος. Κάποιοι μαζεύονται γύρω από το μαγκάλι με τη φωτιά για να ζεσταθούν. Άλλοι τυλιγμένοι με υπνόσακους και κουβέρτες, αφού δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα περισσότερα υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Το 60 με 70% των σπιτιών του χωριού είναι πλέον μη κατοικήσιμα. Μέχρι χθες Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε 841 σπίτια, εκ των οποίων τα 520 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα, καθώς και 22 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 12. Σήμερα φτάνουν στην περιοχή τα πρώτα τροχόσπιτα και αναμένονται και μεγαλύτεροι οικίσκοι. Την εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθούν από κοντά οι σεισμολόγοι, που δεν αποκλείουν την εκδήλωση και νέων ισχυρών μετασεισμών. Υπάρχει πάντα μια σοβαρή πιθανότητα ακολουθία να συνεχίσει με την ίδια ένταση. Έχει μια παροδική ύφεση στις τελευταίες 16 ώρες. Ξέρουμε όμως από την εμπειρία μας από άλλες ακολουθίες ότι πολλές φορές αυτές οι υφέσεις είναι τελείως ψεύτικες. Δηλαδή, συχάζει ακολουθία για μία μέρα, για δύο μέρες και ξαφνικά γίνεται κάποιος ισχυρότερος μετασεισμός ή κάποιος ισχυρός μετασεισμός ή μια ομάδα μετασεισμών. Για τον λόγο αυτό, καλούν τους κατοίκους να μην επιστρέψουν σε σπίτια με φθορές που κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Στην περιοχή βρέθηκε το πρωί και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είχε συνομιλία με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, που μαζί με τους συναδέλφους του κατάφεραν να βγάλουν τα παιδιά με ασφάλεια μετά τον ισχυρό σεισμό της Τετάρτης. Την ίδια ώρα συγκινητική είναι η ανταπόκριση κατοίκων της Λάρισσας σε διαδικτυακό κάλεσμα για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους. Είπαμε να βοηθήσουμε ρούχα, ό,τι μπορούμε. Όπως ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας, τη Δευτέρα το Υπουργείο Εσωτερικών θα κατανείμει από 300.000 ευρώ στους Δήμους Ελασσόνας, Τυρνάβου και Φαρκαδόνας για να δοθούν τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης στους πληγέντες και μέσα στην εβδομάδα θα τρέξουν οι υπόλοιπες διαδικασίες για τις ενισχύσεις κάλυψης των επιπλέον αναγκών και των δαπανών οικοσκευής. Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πολύ έντονη. Η πληρότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι οριακή στην Αττική, με τους ειδικούς να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση λόγω της αύξησης που παρατηρείται στα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού στη χώρα μας. Καθημερινά οι αριθμοί κρουσμάτων είναι τετραψήφιοι και τα πιο δύσκολα φαίνεται να είναι μπροστά μας. Για μια ακόμη μέρα ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 2.000, ενώ η διασπορά των μεταλλαγμένων στελεχών είναι ανησυχητική, αφού σε Αττική και Κρήτη το βρετανικό στέλεχος κυριαρχεί κατά 90%. Στην εποχή των μεταλλάξεων ο αγώνας μας είναι άνισος και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Η πραγματικότητα είναι ότι κινείται ταχύτερα από το προηγούμενο και αυτό σημαίνει ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα, μικρό ή μεγάλο, θα κυριαρχήσει. Τα νοσοκομεία της Αττικής ασφικτίουν. Οι μέθη για τον κορονοϊό είναι κατηλημμένες κατά 87% και οι ήρωες της πρώτης γραμμής κρούν τον κόδωνα. Έχουν όλα κορεστεί βασικά, και η θάλαμη και η μέθη. Δηλαδή το νοσοκομείο είναι γεμάτο. Είναι δύσκολο για όλους και δεν σταματάει. Μας προβληματίζει πάρα πολύ. Οι προβλέψεις για τις νέες εισαγωγές της μέθη είναι δραματικές, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι 200 ασθενείς θα χρειαστούν νοσηλεία σε εντατικές τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά και η καμπύλη των κρουσμάτων φαίνεται να συνεχίζει την αυξητική τάση. Μπορεί να δούμε την άλλη εβδομάδα νούμερα 2.800, ίσως και 3.000 νούμερα. Ο μέσος κυλιόμενος όρος θα είναι γύρω στα 2.500. Σε σκληρό lockdown μπαίνει η Φωκίδα και ο Δήμος Ανογείων μετά από εισήγηση των ειδικών, ενώ τα σκληρά μέτρα στη Λάρισα δεν ξεκινούν από σήμερα λόγω της έκτακτης κατάστασης και θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις τη Δευτέρα. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επιχείρηση Ελευθερία, με την ελπίδα ότι το Πάσχα θα είναι διαφορετικό από το περσινό. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ανοσία γύρω στο 25%, ίσως και παραπάνω. Η επιδημιολογική εικόνα του Σαββατοκύριακου είναι κρίσιμη για την πορεία του lockdown, που με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι θα πάρει παράταση. Οξία νεφρική ανεπάρκεια παρουσίασε χθες ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς διανύει σήμερα την 58η ημέρα απεργίας πείνας. Το πρωί στην προσαγωγή αρκετών ατόμων, μεταξύ των οποίων και του γιου του Δημήτρη Κουφοντίνα Έκτορα, προχώρησε η αστυνομία. Ύστερα από νέα επεισοδιακή συγκέντρωση υπέρ του καταδικαστέντος εκτελεστή της 17 Νοέμβρη.
Ένταση και επεισόδια στην πλατεία Συντάγματος. Ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας προχωρούν σε ρήψη χημικών για να διαλύσουν τη συγκέντρωση συμπαράστασης στο Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος εδώ και 58 μέρες κάνει απεργία πείνας, ζητώντας από την κυβέρνηση να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Το πολεμικό κλίμα μεταφέρεται σε σταδίο όταν ομάδα αστυνομικών βάζει χειροπέδες στο γιο του αρχιτρομοκράτη Έκτορα Κουφοντίνα. Μην τολμήσετε να τον αγγίξετε, μην τολμήσετε! Δεν έχει κάνει τίποτα ο Έκτορας, ντροπή σας! Επεισόδια μικρής έκτασης σημειώθηκαν και χθες το απόγευμα σε μία ακόμη συγκέντρωση συμπαράστασης για τον Κουφοντίνα. Δύο οχήματα ρήψης νερού της ελληνικής αστυνομίας επιχείρησαν αποθώντας προς τα προπήλαια τις ομάδες των διαδηλωτών που θέλησαν να κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα. Οι άνδρες των ΜΑΤ προχώρησαν σε 14 προσαγωγές που αργότερα μετατράπηκαν σε συλλήψεις με την κατηγορία της παράβασης των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Μετά την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Τα επεισόδια διαδραματίστηκαν την ώρα που η συνήγορος του αρχιεκτελεστή της 17 Νοέμβρη, Ιωάννα Κούρτοβικ, έκανε γνωστό πως ο Κουφοντίνας τελικά συνένεσε να του τοποθετήσουν ορό ενυδάτωσης, καθώς εκτός από την απεργία πείνας κάνει 12 μέρες τώρα και δίψας. Και τη διαβεβαίωση και τη δική μου ότι όλοι μας θέλουμε να δεχθεί την ανάταξη, νομίζω αποδέχθηκε την ανάταξη. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των γιατρών του νοσοκομείου Λαμίας που ενημέρωναν ότι ο πολυεισοδίτης εμφάνισε νεφρική ανεπάρκεια και οι ίδιοι παρενέβησαν για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Προσπάθησα να εξηγήσω και εγώ την εικόνα που ήδη είχε εξηγήσει ότι δουλεύει πια με πραγματικά μια αντιστρεπτή βλάβη. Αντί λοιπόν να εκβιάζει με την συγκεκριμένη του στάση, εμείς τον καλούμε να σταματήσει την απεργία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Λαμίας που εξετάζει εάν είναι σύνομη η μεταφορά του καταδικασμένου σε 11 φορές ισόβια στις φυλακές Δομοκού. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.